Σήμερα θα κάνουμε αναπαράσταση τα καλύτερα γκολ που έχει βάλει στην ιστορία του ποδοσφαίρου ο Πελέ. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ο θάνατός του, οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο στη μνήμη του. Πριν μπούμε στο βίντεο, να πω ότι θα κάνω ένα giveaway ποδοσφαιρική φανέλα του Μέση. Αυτή που φορούσε στον τελικό εναντίον της Γαλλίας, γράφηκε στο στήθος 2022 κατά πάντα. Top φανέλα στο Instagram μου. Γι' αυτό πάντα όλοι να με ακολουθήσετε στο Instagram. Ρα. Πάμε όμως να δούμε τα γκολ τα οποία θα κάνουμε σήμερα. Πρώτο γκολ είναι με κεφαλιά εναντίον της Ιταλίας και έγινε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1970, όπου η Βραζιλία κέρδισε 4-1. Οι μπάλες τότε ήταν πιο κακές, πέραν ένα φάλτσο. Σαν τέτοιο, σαν αερόμπαλες λίγο. Στάντερ ήταν αερόμπαλες, είχαμε πέρα δύο φάλτσο μπάλα, μάνα. Πελά ήταν. Άρα θα βάλουμε, το Σάβα να τον κρατήσω. Ποιο θα τον κρατήσει στον αέρα για να κάνει τον Πελέ που πανηγυρίζει έτσι. Ποιο έχει να κρατήσει τον Σάβα. Ωχ, πρέπει να σε κρατήσουμε στον πανηγυρισμό. Αδύνατον. Πόσο κιλά είσαι? Πιο βάρη θα μου εντάξει. Μπορεί και να είναι 90 μέρε. Όλα μυϊκά είναι. Σηκώστε μένα και κάντε μοντάζ. Ω, καλό. Τώρα το σκέφτηκα που το πες. Ακούς, λέω Σπάικ, σηκώστε μένα και κάντε μοντάζ. Α, μπορούμε. Πλάτων, θα σε έλεγα να πάρει την κεφαλιά, αλλά δεν είσαι ξέρω από κεφαλιέ. Ποιο δεν ξέρει από κεφαλιέ, μαλάκα. Εσύ. Πες να μην έχει βάλει γκολ κεφαλιά στη ζωή σου. Καλώ. Ποτέ! Τι είναι αυτή, τρομάζω στις κεφαλιές! Ρε μαλάκα, πηγαίνετε μαζί! Πιο ψηλή, ρε! Πρέπει και οι δύο να πάτε προς την μπάλα, πηδάς και εσύ, πρώτα πιο χαμηλά. Εγώ την έβαξα λάθος. Ένα σε πω θα την βάλεις φωτιστά. Πουλότο! Όχι! Και εσύ, σε λέμε να την φέρεις εδώ και την πας προς τα πίσω, ψαλιδάκι θα κάνει. Πολλές μαγιές του τράφικινγκ. Όχι! Αυτό αν έβγαινε ήταν ακριβώς. Ω, μ' άρεσε εδώ! Του κρόσε είναι Ριβερίνο, κόλπο di testa di Pelé. E il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18esimo minuto. Ήταν τρομερό γκολ. Βγήκε. Όλα γι' αυτά γίνονται. Όλα γι' αυτό το σήμα. Μπούταν ο νου εσύ, παιδιά. Το 1 και 33. Γι' αυτό παίζω. Γι' αυτό ζω. Δεύτερο γκολ είναι ένα πολύ όμορφο γκολ. Κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση στον αντίπαλό του και τελειώνει τη φάση με ένα πλασέ στην αντίθετη γωνία. Πάμε. Μπορείς και πιο δεξιά. Πιο μέσα. Παίχτη του Ηρακλή, έτσι. Βούτυρο στο ψωμί, δεν πρέπει να είναι αυτό κανονικά. Δεν συνηθίζω να βάζω βούτυρο στο ψωμί, αυτό. Αυτό παίζει να είναι, ξέρεις. Όχι! Καλό! Καλό! Το πας κοντά, ρε γάμο, το πας κοντά. Θα μπει. Θα μπει. Μία-δύο προσπάθειες ακόμη. Καλό! Too good! Πολύ καλό! Αλλά δεν πήγε γκολ! Οπότε δεν είναι πολύ καλό. Είναι απλά καλό. Nice try, ό,τι μπαίνει καλό. Έπρεπε να φέρουμε και ένα μαύρο παπούτσι. Γιατί? Σαν Πελέ, κοίτα κάτσι. Και λίγο επικίνδυνο. Πλάτων είσαι πολύ κοντά, το δυσκολεύεις. Κλείσε πιο έξω, ναι. Αμάν ρε μαλάκα, κάνε τα πιο κοντά. Όλα τα κάνεις τέλεια. Και πάμε πιο ψηλά. Και το θεωρούσα εύκολο ρε πούστη. Αγαμίσου ρε! Άντε! Ρε. Δόμο παίζει στον Ηρακλή 17 χρονών. 8 χρονών, ακόμα χειρότερα. Πες ότι είσαι αριστεροπόδαρος. Να σημειωθεί αυτό ότι είναι αριστεροπόδαρος. Το weak foot σου τάρι, παιδιά. Ο Βαϊντεζά προβλέπει στο πάσο πέρα, Ματία Βαντίουτρα! Respect. Δεύτερο γκολ. Τέλειο, completed. Πάμε για το τρίτο. Τρίτο γκολ είναι ένα απευθείας φάουλ εναντίον της Ρουμανίας στο Μουντιάλ του 1970 που η Βραζιλία κέρδισε με 3-2. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Καλά, Πλάτων, ναι, δεν είναι δύσκολο να ξέρεις με καμιά δεκαριά προσπάθειες το έχεις βάλει. Κάτσε βάλω το γυαλιά μου, ρε. Εντάξει, 10 ευρώ σπάρει 1,5-2 λεπτά. Κάτσε βάλω το γυαλιά μου. Καλό. Καλό, αλλά χαμηλά, δεν μετράει. Δεν θέλει κανένα τρελό ύψος, κάπου στη μέση. Γκολάρα, καλύτερο του Πελέ, αλλά δεν είναι του Πελέ. Είναι του Πλάτων Τσίφκα, οπότε ξαναγίνεται. Τσίφκας edition. Κάμω το σπίτι. Αγόρι μου, καρδιά μας, η καινούργια κάμερα. Δεν κάμουν αυτή. Αυτή ήταν λάβα. Ξέχεις την άρεσε το προηγούμενο βίντεο. Κάνεις, τι κάνετε την κάμερα, ρε. Και μετά βάζεις,
Να πάτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο, είναι αναπαράσταση γκολ. Τα καλύτερα στο Τσουλού. Champions League είναι top, έχει ανέβει το προηγούμενο Σάββατο. Πάμε να το τσεκάρετε, είναι τρομερό μοντάζ, όλα είναι τέλεια. Αχ, λίγο πιο, λίγο παραπάνω ύψος. Λοιπόν, το γκολ ήταν καταπληκτικό. Δεν ήταν του Πελέ. Εγώ πιστεύω πρέπει να το μετρήσουμε σαν κανονικό. Αυτό μετράει, όχι. Αυτό μετράει. Αυτό μετράει, ναι. Αυτό νομίζω, παιδιά, το άλλο ήταν πιο ωραίο, αλλά αυτό ήταν πιο ίδιο με το Πελέ. Οπότε θα μετρήσουμε αυτό σαν σωστό. Μαλάκα την κόλλαρα. Τζόμπιν ήταν. Πάμε να μου πάρει το πιο δύσκολο να κάνω. Το βγάλε, ρε φίλε. Το βγάλω. Εμεί είμαστε για τα δύσκολα. Drafting mate. Τέταρτο γκολ είναι ένα πολύ όμορφο γκολ. Σταμάτημα με στήθο, περνάει τον αντίπαλο πάνω από το κεφάλι και κάνει ένα άψογο τελείωμα. Οκ, εγώ πρέπει να δώσω εγώ παραπάνω χρόνο να μην σου έρθω πολύ κοντά. Δεν έχουμε κι εγώ καλά, έχουμε πολύ γρήγορα. Ναι, λοιπόν, όλη η κίνηση ήταν κομπλέ, το πέρασμα από πάνω τα πάντα, αλλά θέλω λίγο πιο ακριβώς το πώς την ώρα πάει να βαρέσει, δηλαδή έτσι πως το έκανε που είναι με το σώμα πίσω. Αυτό, θέλω λίγο να το τελειοποιήσουμε απλά. Όχι ρε, και με έκανε το σώμα τέλεια και δεν φύγει μπάλα. Όχι ρε φίλε. Κάνε τέλεια όλη την κίνηση. Όλη την κίνηση. Δεν βρήκα την μπάλα. Έκανε όλο τέλεια, αλλά πήγε μπάλα πιο ψηλά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το μετρήσουμε. Το πνίξα ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα. Ιδιαίτερο πνίξιμο. Καλό, καλό. Έχει κάνει τρία. Το ένα πιο καλό από το άλλο. Νομίζω το μετράμε. Ιδιαίτερο ήταν. Πέμπτο γκολ που τελικά δεν είναι γκολ και θα καταλάβετε σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Είναι η προσποίηση εναντίον της Ουρουγουάης. Ρε μαλάκα, πόσο πιο γρήγορα να πάω, μια αργά, μια γρήγορα. Να κάνω την πάσα. Όχι. Μήπως ο Πελέ είναι λίγο offside. Πελέ είναι ότι δεν κάνει βλάκα. Τώρα θα πέσω πιο ωραία. Έλα φορά μου το σφαλιάρα. Τι λες ρε, τώρα λέει, θέλει πενάλτι. Ήρθα πολύ κοντά. Δεν έκανε απλά τον το τέτοιο όμως. Τέλειο, 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 τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Τελευταίο. Σας είπα ότι δεν το βάζει ρε. Το χάνει, πάει δίπλα από το δοκάρι. Μαλάκα το γκολ το τελευταίο του Πελέ. Το τελευταίο δεν το βάζει. Σας είπα ότι δεν το βάζει. Του κάνω. Του κάνω. Άκουλο. Του κάνω δεν μπαίνει το γκολ, πάει δίπλα από το δοκάρι. Και με λέει. Όχι ρε, historical goal είναι. Historical goal. Έχουμε Λούσι, έχουμε κάνει ένα γκολ που είναι historical goal, αλλά δεν έχει μπει γκολ. Οπότε δεν είναι historical και ο Πελέ το χάνει. Αλλά εμείς επειδή είμαστε καλύτεροι, το βάλαμε. Οπότε, θέλω να κάνετε ένα like, subscribe, καμπανάκι, share σε φίλους σας που βλέπουν τέτοια βίντεο, να πάμε 40.000 συνδρομητές, αν δεν έχουμε πάει ήδη γιατί το κανάλι ανεβαίνει τρελά, και follow στο Instagram για giveaway μπλουζάρα του Messi τελικού. Ciao.